Στο νομό Φλόρινας και στο διάστημα από 2 έως 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος πια αγώνας ερασιτεχνικής αλίας για το ψάρεμα του Κυπρίνου. Ο αγώνας διεξήχθη στη λιμνοδεξαμενή του Σκοπού στο Δήμο Μελίτη στο νομό της Φλόρινας. Πρόκειται για μια λιμνοδεξαμενή όπου ο τοπικός σύλλογος της Φλόρινας εμπλούτησε με κυπρίνους μέχρι και 5 κιλά προκειμένου να πάρει ζωή μια λιμνούλα που χρησιμοποιούταν μέχρι πρότινος για αρδρευτικούς σκοπούς. Ο κόσμος των γλυκών νερών μπορεί να φαντάζει μικρός και ολιγομελής, αλλά πρόκειται για ένα όμορφο κόσμο που συνδυάζει μαγευτικά τοπία, τεράστια εξειδίκευση στον χώρο του ψαρέματος και ψαράδες με απίστευτες γνώσεις και τον τέλειο πια εξοπλισμό. Στο διαγωνισμό προσκλήθηκαν μέλη συλλόγων από τους γειτονικούς νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και από την πόλη του μοναστηριού Μπίτολα της Φύρομ. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 2 έκτου και ώρα 6.30 και θα τελείωνε στις 3 έκτου και ώρα 12. Οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν 2 ώρες πριν από την έναρξη και με κλήρωση ορίστηκαν οι θέσεις. Μετά την κλήρωση, οι διαγωνιζόμενοι πήραν τις θέσεις τους και ακολούθησε ένας πραγματικός οργασμός εξοπλιστικής τελειότητας. Βάσει όρων του ΠΟΝΤ, δίσπαστα καλάμια ΚΑΡΠ, βομβιτές, μηχανισμοί με διπλά φρένα, απίστευτη γκάμα δολωμάτων, κυρίως μπόιλις, μαλαγροτές, σκηνές, τροχόσπιτα, ακόμη και υπαίθριες πισταριές επιστρατεύτηκαν για μια ξέχαστη ψαρευτική βραδιά. Ο αγώνας ξεκίνησε από τις 6 του Σαββάτου, συνολικά πήραν μέρος 120 άτομα, μοιρασμένα σε τομείς από 26 παρέες. Κάθε ψαράς είχε στη δικαιοδοσία του 2 καλάμια και νικητής ορίστηκε αυτός που θα έπιανε το μεγαλύτερο ψάρι. Όλα τα ψάρια τα οποία θα πιανόταν και θα ζυγιζόταν από τα μέλη του συλλόγου θα καταγραφόταν και θα απελευθερωνόταν στο τέλος. Μικρότερα ψάρια κάτω από 30 εκατοστά ελευθερώνονται άμεσα. Το απόχεσμα του ψαριού θα γίνεται μόνο από το διαγωνιζόμενο και χωρίς βοήθεια από κανέναν άλλον. Ο αγώνας ξεκίνησε για τα καλά και το απόγευμα άρχισε και μια βροχή. Οι διαγωνιζόμενοι κρύφτηκαν στις σκηνές και στα τροχόσπιτα, αφού μέχρι τότε είχαν την τιμητική τους στα μικρά κυπρινάκια που είχαν άμεση απελευθέρωση. Μόλις σταμάτησε η βροχή, επιστρατεύτηκαν οι πισταριές και πλήθος από μπριζόλες, λουκάνικα, σουβλάκια μαλάγρωσαν με βοδιές όλη τη λίμνη. Η νύχτα εξελίχθηκε ομαλά και προς το ξημέρωμα άρχισαν να βγαίνουν τα μεγάλα ψάρια. Ο όγκος της λίμνης, η έκτασή της, καθώς και ότι δεν έπρεπε να πέσει φως στο νερό για να μην ενοχληθούν οι ψαράδες, δεν μας επέτρεψε να κινηματογραφήσουμε τα μεγαλύτερα ψάρια που βγήκαν. Το ξημέρωμα μας βρήκε να ρωτάμε τους διαγωνιζόμενους για την έκβαση του αγώνα, να φωτογραφίζουμε τα ψάρια και να ρωτάμε για τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι ψαράδες. Νικητές στις τεχνικές ήταν η μέθοδος, μια τεχνική που στηρίζεται στο στιγμαίο μαλάγρωμα, μιας και στη λίμνη δεν επιτρεπόταν μαλάγρωμα από τις προηγούμενες μέρες. Αυτό πόσο περίπου είναι το ψάρι? 5-100. Το έχετε ζυγίσει, παιδιά? Ναι. Γιατί έχω δύο, ένα μικρό, ένα πιο μεγάλο πάει. Γύρω στα... δεν ξέρουμε τώρα, 3,5-4, ξέρω εγώ, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Τα δολώματα που είχαν τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα ήταν τα μπόιλις, απλές γεύσεις, όπως η φράουλα, η βανίλια και το μέλι. Τι ώρα βγήκε αυτό? Πριν μισή ώρα. Πριν μισή ώρα. Σε τι χτύπησε? Σπυλάκι. Γεύση? Μπράβο. Μάλιστα. Και πόσο το υπολογίζεις στα βάρος? 3,5 κιλά. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μπράβο. Καλησπέρα, παιδιά. Από πού είμαστε? Και πώς πάει μέχρι τώρα?
αντίκτυπη σε αυτά. Μάλιστα. Δεν γλιστράμε κάτι. Ωραία, ωραία ψαράκι. Οπότε το κρατάμε μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί. Τι να το βγάλω, συγχωρήματα. Κάτι 10 παρά. Και σε τι χτύπησε? Καλαμπόκι με ζυμάρι ψάρι. Μάλιστα. Τι βάρος έχει αυτό τώρα? Γύρω στο κιλό. Μάλιστα, ωραία. Θα το γυρίσει λίγο πιο πίσω. Ο κύριος Γουναράς και ο κύριος Στάιος θα μας πούνε δύο λόγια για την διοργάνωση, για τη λίμνη και για τα ψάρια γενικότερα. Ο αγώνας γίνεται. Είναι τέταρτη χρονιά φέτος. Κάθε χρόνο βουτίζουμε το λιμνάκι με κυπρίνους. Από 1,5 κιλό 5-6 ανάλογα με τα ψάρια που θα βρούμε. Έχει γίνει θεσμός πλέον, μαζεύεται αρκετός κόσμος. Συμμετοχές κάθε φορά ξεπερνάνε τις 100. Έχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Περνάμε καλά. Τα ψάρια στην αρχή είναι λίγο δύσκολα. Στη δεύτερη φάση αρχίζουν και τρώνε. Έχουν βγει, από ό,τι έχω μάθει τώρα σε όλη τη λίμνη, έχουν βγει 3-4 μεγάλα, ας πούμε, 4-5 κιλά και κάποια μικρά εδώ γύρω, ας πούμε, με κιλό, 1,5 κιλό. Μάλιστα, όλα τα κυπρινοειδή μαζεύονται και στη συνέχεια θα απελευθερωθούν στο τέλος. Βέβαια, το συζητάμε. Όπως ορίζουν οι κανόνες. Ο αγώνας έχει αθλητικό χαρακτήρα. Αθλητικοί αγώνες με κάτσανε βουλές. Τα δολώματα για παιδί μας, ποιο χρησιμοποιούν εδώ οι ψαράδες. Δολώματα είναι διάφορα. Καθένας τώρα. Συνήθως η φράουλα είναι ένα. Ναι, από ό,τι βλέπω τώρα και από τους γύρω ψαράδες. Δούλεψε η φράουλα. Δουλεύει σήμερα. Εμείς κάναμε βανίλια και ψαρόμπιλια, η οποία δεν μας δούλεψε τόσο καλό όσο περιμέναμε. Δεν είναι και το μέρος τώρα, είναι το πιο του μέρους. Είναι. Ναι, το βράδυ μας το χάλεσε λίγο, έβρεξε, είχε λίγο άσχημο καιρό. Καλοκαίρι πάνω πάρει ένα τσιμπά, δηλαδή το βράδυ μας έκοψε βροχή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν πειράζει, το κέφι πάλι γίνεται, ωραία περνάμε. Πάλι, από θέμα διοργάνωση πάντως είναι εντάξει τα πράγματα. Μέχρι τώρα παράπονα δεν ακούστηκαν, ναι, 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 κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, χορηγοί είναι τοπικά μαγαζιά εδώ. Χορηγός είμαι εγώ που έχω το μαγαζί και άλλοι δύο συνάδελφοι. Ο κύριος Καπουλίτσης και ο κύριος Βελκούσης. Τα παιδιά τώρα έχουν διοργανώσει ο σύλλογος, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν ξεκινήσει με πολύ όρεξη, ας πούμε, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα. Αυτά παιδιά τώρα, τι άλλο θέλετε να. Κάτι παραπάνω για τον ομό Φλωρίνης, να μας πείτε για τα ψάρια, για ποταμούς, για λίμνες, προορισμούς για ψάρεμα. Κοιτάξτε, θα μιλήσεις πρώτα. Μίλησε προορισμούς για ποτάμια. Κοιτάξτε, έχουμε τις περισσότερες φυσικές λίμνες σε όλη την Ελλάδα, όμως Φλωρίνας. Έχουμε 6 φυσικές λίμνες. Και σε λίγο θα έχουμε και 6 τεχνητές δεξαμενιά. Και από ό,τι μαθαίνουμε τα καινούργια τα φράγματα. Γίνονται 5-6 μεγάλα φράγματα. Οπότε πιστεύουμε ότι θα ανέβει πολύ το αθλητικό ψάρεμα. Γενικότερα το ψάρεμα, αλλά και ειδικά του Κυπρίνου. Ναι, και το επίπεδο προφανώς. Αυτή τη στιγμή θα ανέβουν οι ψαράδες, θα ανέβει το επίπεδο. Είναι καλά. Υπάρχουν και προστροφόρα ρέματα τα οποία βέβαια δυστυχώς. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι μειώνονται τα νερά. Από θέμα προποπτώσεων. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Ενώ ο σύλλογος κάνει προσπάθειες για να τα προστατεύσει κτλ. Βλέπουμε κάθε χρόνο να μειώνονται τα νερά και σε ποσότητα και σε ποιότητα, ας πούμε. Σε ποιότητα λευμάτων. Μπράβο, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα λυθεί. Μάλιστα. Κάποια στιγμή. Τίποτα, παιδιά, εύχομαι το καλύτερο. Καλή συνέχεια στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που σκεφτήκατε την όμορφη είναι μια χαρά. Να είστε πάντα καλά. Πώς πήγε σήμερα? Ευχάριστα. Από ψάρια? Ψάρια τίποτα. Τουλάχιστον περνάμε καλά. Αυτό πάνω απ' όλα. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Η συμμετοχή μετράει. Γεια παιδί μου, και το βράδυ πώς πήγε? Πολύ ωραία. Η σχάρα πύρωσε. Πύρωσε η σχάρα. Δεν είχαμε ψάρια όμως πάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είχε λουκανικάκια, μπεχτεκάκια, πράγματα. Ναι, αυτά είναι τα καλύτερα. Μακούς. Κάναμε τίποτα? Τίποτα. Από εκεί. Έχουν βγει τα ψάρια. Έστα εκεί τα ψάρια.
buono, signore! Τα ψάρια στο τέλος ζυγίστηκαν από το σύλλογο, έγινε η καταμέτρηση, ορίστηκαν οι 7 πρώτοι νικητές και ακολούθησε η απονομή των δώρων. Πρώτος νικητής ο Ντάλιμπορ Μπαϊγιούνοβιτς με ένα κυπρίνο βάρους 5.340 έλαβε δώρο 3 καλάμια Ρον Τόμψον, 3 μηχανάκια Οκούμα, η αξία του δώρου ήταν στα 675 ευρώ και ο χορηγός ήταν ο Στάιος Βάγγελος από τη Φλόρινα. Δεύτερος νικητής, Τζαμπάλας Αλέξανδρος με κυπρίνο βάρους 3.720, έλαβε δώρο 3 καλάμια Mega Ninja, 3 μηχανάκια Mega, η αξία του δώρου 330 ευρώ, χορηγός ο κύριος Δελκούσης Πέτρος. Τρίτος νικητής ο Τριανταφύλου Χάρης, κυπρίνος βάρους 3.660 γραμμάρια, έλαβε δώρο 1 καλάμι Σιμάνο και 1 μηχανάκι Σιμάνο, η αξία του δώρου 315 ευρώ, χορηγός Στάιος Ευάγγελος. Τέταρτος νικητής, Πετρίδης Κωνσταντίνος, κυπρίνος βάρους 3.300, έλαβε δώρο ένα καλάμι Eurohall, η αξία του δώρου 150 ευρώ. Πέμπτος νικητής, Μικρόπουλος Πολυχρόνης, κυπρίνος βάρους 1.680 γραμμάρια, έλαβε δώρο ένα μηχανάκι Eurohall, Starfix, χορηγός Στάιος Ευάγγελος. Έκτος νικητής, ο Μπάρος Γεώργιος, με κυπρίνο βάρους 1.340 γραμμάρια, έλαβε δώρο ένα μπουφάν ψαρέματος. Έβδομος νικητής Στάιος Αχιλλέας με κυπρίνο βάρους 1.240 γραμμάρια, έλαβε δώρο ένα καλάμι, ένα μηχανάκι και μία απόχη, ο χορηγός ήταν ο κύριος Καπουλίτσας Μιχαήλ. Σε γενικές γραμμές ήταν ένας άρτιος αγώνας, χωρίς προβλήματα, με πολύ κέφι. Οι διαγωνιζόμενοι ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μας τις αντιπώσεις τους και τις εμπειρίες τους και από την πλευρά του συλλόγου είχαμε την πλήρη υποστήριξη για να καταγράψουμε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων και ο πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης. Είναι πραγματικά αυτοί οι πραγματικοί θεματοφύλακες του περιβάλλοντος. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν, μοιάζονται και εργάζονται προς τη διατήρηση όλων αυτών των φυσικών ομορφιών και των ζωντανών οργανισμών οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτές τις περιοχές. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές των αγώνων. Ήτανε από όσο είδαμε και οι ίδιοι είχαν μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμος Φλόρινας είναι κοντά στο Σύλλογο, μια και η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην πόλη της Φλόρινας. Ανταποκρινόμαστε στο μέτρο του δυνατού. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για τη συνεργασία και εύχομαι και σε καλύτερους αγώνες ακόμα. Να ευχαριστήσω τον φίλο Βαγγέλη Στάιο για τη φιλοξενία, όλα τα μέλη του Ερασιτεχνικού Συλλόγου της Φλόρινας και να τονίσω πως ο κόσμος των γλυκών νερών είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολυάριθμος, με τεράστια εξειδίκευση, πλούσια και μεγάλα θυράματα και αξίζει την προστασία, την προσοχή όλου του κόσμου, όλης της ψαρευτικής κοινότητας.